Φίλες και φίλοι του Sigma Live, σας χαιρετώ. Στην 20η του στροφή έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας, με την αγωνιστική να επιφυλάσσει δύο ντέρμπι με τεράστιο ενδιαφέρον. Την Κυριακή, η τρίτη της βαθμολογίας ΑΕΚ φιλοξενεί τον δεύτερο από ΕΛ. Για την ομάδα της Λευκωσίας, το εν λόγω παιχνίδι αποτελεί το πρώτο από τα τρία ντέρμπι που υπολείπονται μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, αφού θα ακολουθήσουν αυτά με ΑΕΛ και ανόρθωση, με ενδιάμεσο ένα εύκολο παιχνίδι με την Πάφο. Από ντέρμπι σε ντέρμπι οδεύει και η ΑΕΚ, αφού μετά τον αγώνα με την ΑΕΛ στην 22η αγωνιστική ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ τώρα και μετά η ανόρθωση. Για την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, η οποία αγωνίζεται το Σάββατο με τον Εθνικό που καίγεται για βαθμούς, ακολουθούν τα παιχνίδια με ΑΕΚ, ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως κάθε στραβοπάτημα στην συνέχεια θα κοστίσει στις ομάδες, αφού οι βαθμολογικές διαφορές και οι ισορροπίες είναι λεπτές, με εξαίρεση την ΑΕΚ που έχει πλεονέκτημα 7 βαθμών για την τρίτη θέση από την Ομόνια και την ΑΕΛ, που ακολουθούν στην τέταρτη και πέμπτη θέση της βαθμολογίας αντίστοιχα. Τα περιθώρια για την κατάληψη θέση στην τετράδα στενεύουν, αφού υπολείπονται μόλις 4 παιχνίδια και οι 2 βαθμοί που χωρίζουν τις ομάδες αφήνουν όλα τα περιθώρια για την συνέχεια ανοιχτά. Το ντέρμπι του Σαββάτου ανάμεσα στην Ομόνια και τον Απόλλωνα ενδεχομένως να είναι καθοριστικό για αυτή τη μάχη, αφού ο νικητής θα αποκτήσει πλεονέκτημα. Στην συνέχεια και οι δύο ομάδες έχουν ισορροπημένο και τουλάχιστον στα χαρτιά εύκολο πρόγραμμα, εν αντιθέσει με την ΑΕΛ που έχει μπροστά της τα ντέρμπι με ΑΠΟΕΛ και ανόρθωση. Οι πράσινοι θα καταστούν το αδιαφιλονίκητο φαβορί σε περίπτωση νίκης επί των γαλάζιων, αφού η διαφορά τους θα αυξηθεί στους 5 βαθμούς και ουσιαστικά η ομάδα της Λεμεσού θα τεθεί εκτός μάχης. Αν κερδίσει ο Απόλλωνας τώρα, θα προσπεράσει ένα βαθμό την Ομόνια και θα πρέπει να πετύχει το απόλυτο για να κρατήσει στα χέρια του την τέταρτη θέση. Οι δύο τους θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια τον Ολυμπιακό και τη Νέα Σαλαμίνα. Η Ομόνια έχει επίσης την Πάφο και ο Απόλλωνας στην Αγία Νάπα. Φυσικά, θυμίζουμε πως εκκρεμεί η απόφαση του εφετείου για την υπόθεση του Ντόσαν Τζούνιορ, που εκτός απρόπτου θα εκδικαστεί την ερχόμενη Τετάρτη. Για τα κάτω στρώματα της βαθμολογίας τώρα, το Σαββατοκύριακο ξεχωρίζουν οι αγώνες της Νέα Σαλαμίνα με την Δόξα και του Ολυμπιακού με την Αλκή, ενώ φαινομενικά πιο εύκολο έργο θα έχει η Ένωση επί της Αγίας Νάπας.